Σε σύριαλ με επίκεντρο πλέον τη δικαστική οδό φαίνεται πως έχει εξελιχθεί η υπόθεση του απολυμένου γιατρού από το νοσοκομείο Καβάλας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες διέθετε πλαστό πτυχίο άσκησης του επαγγέλματος. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο δικηγόρος του γιατρού Χρυσόστομος Βελάκης στο ένα channel, το αληθινό πτυχίο του γιατρού έχει βρεθεί, ενώ μαζί με αυτό έχει βρεθεί και η άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας. Με εντολή μου, συνεργάτη δάμου μαζί με τη σύζυγο του γιατρού μετέβησαν στην Ιταλία. Υπάρχει μια λεπτομέρεια που κανείς δεν εξέτασε από την πλευρά του δημοσίου και με τόση ευκολία κατέληξαν στο ότι το πτυχίο του γιατρού δεν είναι σωστό. Η λεπτομέρεια αυτή είναι ότι ο γιατρός ναι μεν αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο της Νάπολη, όμως προηγούμενα φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο της Μεσίνα, από το οποίο και πήρε μεταγραφή. Θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις το επόμενο χρονικό διάστημα και οφείλω να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι το ελληνικό δημόσιο, το οποίο δεν έκαμε τις ενέργειες που σκέφτηκε να κάνει ο δικηγόρος του γιατρού, θα βρεθεί σε λίγο και μόλις οι ενέργειες αυτές ολοκληρωθούν αντιμέτωπο με μια πολύ μεγάλη αγωγή αποζημίωσης, γιατί με τόσο άκρητο και αμελή τρόπο, δεν θα ήθελα να το πω κάτι παραπάνω, διέσυρε πανελληνίως ένα γιατρό ο οποίος, αν θα δει κανείς όλες του τις βαθμολογίες, όλα τα έτη, από όλους τους βαθμολογητές έχει πάρει άριστα. Αναφορικά με τις συγκεκριμένες πληροφορίες αλλά και τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, τις δικές του δηλώσεις στο ένα τσάνελ έκανε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, Ξενοφών Κροκίδης. Είναι δημοσιεύματα του τύπου. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι σε γνώση καμιάς καινούργιας εξέλιξης που αφορά τον συνάδελφο. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει παραπέμψει τον συνάδελφο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σήμερα, Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018, είναι η πρώτη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου που αφορά το θέμα. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο όσον αφορά την αντιμετώπιση από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου. Εμείς περιμένουμε στη διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου και με το συγκεκριμένο όργανο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αυτό το οποίο αναφέρεται ο συνήγορός του να συμβεί στην πραγματικότητα. Άρα μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα στα πλαίσια της διαδικασίας μπορεί να συμβεί το οποίο, αυτό στο οποίο αναφέρεται ο συνήγορός του και στη συνέχεια θα εξεταστεί και θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Αλλά εδώ να πω ότι για την υπόθεση αυτή υπάρχουν παράλληλες διαδικασίες. Μία από αυτές είναι του Ιατρικού Συλλόγου, η οποία έχει τη δικιά της ανεξάρτητη διαδικασία, και είναι άλλη διαδικασία αυτή που ακολουθείται από τις άλλες αρχές όπως τις δικαστικές. Θα πρέπει ο Ιατρικός Σύλλογος να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όσον αφορά τις κινήσεις στο συγκεκριμένο θέμα και να μην βιαστεί, επισήμανε μεταξύ άλλων δίνοντας τη δική του απάντηση ο δικηγόρος του γιατρού στο ένα channel. Θα πρέπει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, και αν θέλετε μπορώ να το πω και δημοσίως στην τηλεόραση, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν αφορά υπόθεση που οδηγεί σε απόλυση, σε διαγραφή. Ο νόμος λέει ότι όταν υπάρχει ποινική δίωξη αναστέλλεται η πειθαρχική μέχρι την ποινική. Υπάρχει εξέλιξη στην ποινική που λέει ελεύθερος χωρίς κανέναν όρο. Οπότε τι δεν καταλαβαίνουμε σε αυτό. Ακούω κάποιες φήμες που αν επιβεβαιωθούν θα έχουμε δυστυχώς άσχημες εξελίξεις για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, αν δεν περιμένει αυτή τη διαδικασία και προχωρήσει σε κάποια δυσμενή πράξη. Δεν μπορεί να προχωράς μια διαδικασία όταν σου λένε ότι βρίσκονται στοιχεία και σου φέρνουν τα στοιχεία.